Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βιντεάκι θα μιλήσουμε για το Mazda MX-5, μιας και βρίσκεστε στη σειρά Living with an NB. Ένα Mazda MX-5 NB, το συγκεκριμένο είναι NBFL, είναι facelift, ωραία, είναι το 2005 και σήμερα θα συζητήσουμε κάτι που με ρωτάτε πολύ, αν τελικά αξίζει να αγοράσετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Θα πούμε δηλαδή τα συν, τα πλην, που τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλο βίντεο, δεν θα αναφερθώ τόσο σε αυτά, θα σας πω γενικά τη δική μου γνώμη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσουμε με το παρουσιαστικό του. Λοιπόν, είναι για μένα ένα πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, ένα μικρό έτσι καρτάκι. Εγώ το έχω λατρέψει, παιδιά, προσωπικά, το έχω ξαναπεί σε πολλά βίντεο. Δεν ήμουν ο άνθρωπος που άκουγα MX-5 και τρελαινόμουν, έλεγα θα πάρω MX-5 να έχω. Δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιρνα MX-5. Πιο πολύ πήγαινα προς το RX-8, γιατί πάντα το ήθελα το RX-8. Και όταν έδει βενζίνη να ανεβαίνει, έτσι ήρθε στα χέρια μου αυτό το αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο MX-5 είναι το 1,6 με 110 άλλο. Για εμένα, αν κάποιος ήθελε να πάρει MX-5, θα πάρετε το 1,8. Γιατί το 1,8 έχει εξάρισας μαν και μπλοκέ διαφορικό. Κάτι που αυτό δεν έχει. Αυτό είναι ένα μείον που έχει το 1,6. Δεν έχει το μπλοκέ για το εξάρισας μαν, δυστυχώς. Αλλά γλιτώνεις κάποια λεφτά από τα τέλη. Και επίσης 1,8 καλό, δεν έβρισκα. Και σίγουρα δεν έβρισκα στην κατάσταση που βρήκα αυτό. Μετά από 3-4 αυτοκίνητα που έψαξα και ήταν όλα σάπια και άχρηστα. Οπότε δεν με χαλάει καθόλου που πήρα αυτό. Είναι 1,6 μαμά με ένα φίλτρο και μια εξάτμιση. Ούτε καν πρόγραμμα, παιδιά, το αμάξι δεν είναι καν ρυθμισμένο να δουλεύει σωστά. Γιατί όταν βάζεις μια εξάτμιση και ένα φίλτρο, αλλάζει όλο το μείγμα του και πηγαίνει λες και είναι φτιαγμένο αυτοκίνητο. Σε καλό δρόμο, όχι σε καμένη άσφαλτο, αλλάζει από πρώτη Δευτέρα και στο κάρφωμα της Δευτέρας χάνει το αμάξι κάτω. Θα περάσουμε τώρα λίγο στο αν αξίζει να το αγοράσεις. Έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι ανάλογα τι θέλει ο καθένας, τι χρήση θέλεις να το κάνεις στο αυτοκίνητο. Θέλεις, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο να το πάρεις αυτό για να κάνεις drift. Όχι, μην το πάρεις αυτό το αυτοκίνητο, πάρε κάποιο άλλο. Δεν έχει δύναμη για να το κάνει αυτό. Έχει δύναμη μέχρι ένα σημείο. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις drift. Να το πάρεις, να το βάλεις σε μία πίστα και να κάνεις την πίστα. Σε καμία περίπτωση. Και επίσης αυτό οφείλεται και στο μπλοκέ που δεν έχει. Οπότε πήγαινε στο 1,8 που είναι 130 λογάκια με ένα φουπουέ να τσουλήσει λίγο το αυτοκίνητο, να πάρει λίγο τα πάνω του, να μπορείς να κάνεις λίγο παιχνίδι. Βέβαια τώρα θα μου πεις, άμα θες να κάνεις drift, πατάς να πάρει ένα turbo και δεν είναι δουλειά. Ναι, αλλά δεν έχεις τον μπλοκέ και πάλι, που τον μπλοκέ έχει μεγάλη σημασία. Οπότε πάει και λίγο έτσι το πράγμα, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο καθένας με αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Αν θέλεις ένα αυτοκίνητο, πολύ ωραίο, να πηγαίνεις να κάνεις κανένα έτσι road trip, να πας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί τέτοια στον δρόμο, παιδιά, είναι απίστευτο το αυτοκίνητο και γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε κιόλας, αυτή είναι η έννοια του roadster. Μπορεί να μην έχεις τον άπλετο χώρο, αλλά για δύο άτομα, μία βαλίτσα μεγάλη, είναι μια χαρά, θα τη χωρέσει, συν τους σάκους που μπορείς να τους βάλεις μέσα στο αυτοκίνητο και να είσαι κομπλέ. Αν θέλεις τώρα να το έχεις καθημερινό, γιατί πολλοί θέλουν να το πάρουν καθημερινό, έχω κάνει βίντεο γι' αυτό, να πάτε να το τσεκάρετε, δεν χρειάζεται να ξαναπώ, υπάρχει ολόκληρο βίντεο πάνω στο αν αξίζει αυτό το αμάξι να είναι καθημερινό. Γενικότερα είναι ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ αξιόπιστο. Ξεκινάμε από εκεί. Έχω δει τώρα και άλλα πράγματα, παράδειγμα, έχω δει και MX-5 να χαλάνε, να μένουν, να κάνουν, να ράνουν. Είναι τι αμάξι παίρνει ο καθένας, παιδιά. Αν πάρεις ένα προσεγμένο αυτοκίνητο, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα και το προσέχεις κι εσύ. Αν είσαι καύτης, σιδεροφάγος, θα το λιώσεις το αυτοκίνητο και λογικό να χαλάσει. Μετά δεν σε φταίει το αυτοκίνητο. Εκεί που πονάει το MX-5 είναι οι φλάντες ψευδοκάπακου και λίγο σε τέτοια χαζοπραγματάκια. Τα έχουμε αναλύσει και σε άλλο βίντεο. Μπείτε στο playlist να τα τσεκάρετε όποιον ενδιαφέρει αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Φεύγουμε από το κομμάτι το τι χρήση θέλει να το κάνει ο καθένας. Αυτό πρέπει να το βρείτε εσείς. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
Σε γενικές γραμμές είναι ένα all around αυτοκίνητο. Μπορείς να το πάρεις, να το κάνεις ό,τι θες. Υποστηρίζει πάρα πολύ φτιάξιμο. Είναι αυτοκίνητο τρομερό να δοστήσεις για να μπαίνεις πίστα και να στρίβεις. Τα εξηγώ και τα ξαναεξηγώ και τα υπεραναλύω, γιατί προσπαθώ να αποφύγω τον κάθε έξυπνο που θα γράψει από κάτω μαμού, τον Ατάλο. Μιλάμε σε γενικές γραμμές πάντα. Προφανώς και υπάρχουν καλύτερα αυτοκίνητα και πιο γρήγορα αυτοκίνητα και οτιδήποτε. Για εμένα, αν με ρωτήσει κάποιος, Άγγελε, πώς φαίνεται το MX5, θέλω να πάρω ένα MX5. Πάρτο με κλειστά τα μάτια. Είναι αμαξάρα. Τέλος. Αυτό έχω να πω. Όπως με είχε ρωτήσει κάποτε και ένα παιδί που έχουμε κάνει παρουσίαση και το δικό του MX5, το πράσινο του φίλου μου του Γιάννη, τον είχα γνωρίσει. Πώς είχα γνωρίσει τον Γιάννη? Είχα γνωρίσει τον Γιάννη σε ένα car meet και μου λέει, επειδή σκέφτομαι να πάρω κι εγώ MX5, θα πάμε μια βόλτα. Εννοείται. Πάμε μια βόλτα, γυρνάμε, μου λέει, θα πάρω MX5. Και πήγε και πήρε MX5, παιδιά. Το αμάξι είναι απίστευτο. Είναι ένα μικρό καρτάκι. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αν δεν μπει κάποιος μέσα, αν δεν το οδηγήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Το αυτοκίνητο μπαίνεις μέσα, κάθεσαι και νιώθεις ότι είσαι κάτω στο πάτωμα, στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η θέση οδήγησης που έχει το αυτοκίνητο. Για μένα, προσωπικά, είναι από τα αυτοκίνητα που δεν έχω μετανιώσει. Δηλαδή, δεν θα μετάνιωνα ούτε ευρώ από αυτά που έδωσα για να γίνει αυτό εδώ το build που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Να το τονίσω αυτό. Έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πραγματάκια στο MX5. Μην νομίζετε, επειδή δεν ανεβάζω πραγματάκια με το MX5, ότι το έχω ξεχάσει και ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχετε να δείτε πάρα πολύ content με το MX5. Για μένα αξίζει και με το παραπάνω. Είτε πάρεις αυτό, είτε πάρεις το 1,8. Το 1,8 για εμένα θα ήταν ένα τσακ καλύτερο, γιατί θα σου δώσει την ευχέρεια για περισσότερα πράγματα. Θα έχεις και περισσότερη δύναμη φυσικά, και όποιον ενδιαφέρει το κομμάτι της δύναμης και της βελτίωσης, είτε είναι ατμοσφαιρικός ο κινητήρας, είτε το ντουρμπίσεις, είτε το κάνεις κομπρέσορ, είτε το κάνεις οτιδήποτε, σίγουρα τα παραπάνω κυβικά θα σε βοηθήσουν. Σε γενικές γραμμές, πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, εύκολα προσβάσιμο ακόμη και στο μοτέρ του, για κάποιον ο οποίος δεν είναι μηχανικός, φίλε, και θέλει έτσι να κάτσει λίγο να το σκαλίσει μόνος του, να βάλει 2-3 πραγματάκια κτλ. Πολύ εύκολο, ανοίγεις το καπό, τα έχεις όλα μπροστά σου, έχεις πολύ χώρο να δουλέψεις, πάρα πολύ καλό μηχανοστάσιο. Εσωτερικό, ποιότητα υλικών. Για εμένα προσωπικά είναι άψογο. Για κάποιον άλλον μπορεί να πει ότι θα ήθελα να έχει κάτι να είναι λίγο πιο luxury, ας πούμε. Για εμένα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, με μια οθονούλα να του πετάξεις, να βγάλεις αυτό το ράδιο που έχει το μανίσιο και να του πετάξεις μια οθονούλα πάνω, το αμάξι μέσα θυμίζει ένα μικρό ημιτασιόν Porsche. Το εσωτερικό του λοιπόν για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει τα δερματάκια του. Υπάρχει και έκδοση που δεν έχει δέρματα μέσα. Αλλά εντάξει, τα δέρματα τα ξέρετε. Έχουν κάποια συν κάποια πλήν. Το χειμώνα παγώνει, το καλοκαίρι καίγεσαι. Μόνο κυρίλα σου προσφέρει το δέρμα. Τίποτα άλλο. Και στην εμφάνιση. Αλλά πάντα επιλέγω με δερμάτινα. Γιατί μου αρέσουν. Έχει πάρα πολύ ωραίο τιμόνι. Υπάρχουν εκδόσεις που δεν έχουν αυτό το τιμόνι. Βέβαια είναι πιο παλιές. Είναι του 99-2000 και τα λοιπά. Κάπου εκεί έχουν άλλο τιμόνι. Έχει ένα πολύ όμορφο κοντέρ, η κονσόλα του στη μέση και αυτή πολύ κομπλέ για να κουμπάς το χέρι σου. Βέβαια, δεν είναι πολύ χρηστικό εκεί που είναι οι υποτηροθήκες, γιατί αν ανοίξεις υποτηροθήκες δεν μπορείς να κουμπίσεις το χέρι σου. Αλλά όταν οδηγάς με τα δύο χέρια, οπότε, okay. Εσωτερικό, εξωτερικό, είπαμε, για το μοτέρ του είπαμε. Το σασμάν του είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σκληροπυρηνικό, έτσι είναι, οι ταχύτητες είναι σαν quick shift, crack, δηλαδή είναι σκληρός ο Λευγές, είναι πολύ καλό από τη Mazda. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο έχει μέσα τα δερμάτινα του να σου δώσει λίγο την κυρίλα, αλλά έχει ένα πιο sport χαρακτήρα, μπορείς να το πάρεις να πας και τα ταξίδια σου. Γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και από τα best seller της Mazda, τα MX-5, έχουν γράψει ιστορία. Και πραγματικά, παιδιά, είμαι ευγνώμων που πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Πραγματικά δεν το μετανιώνω καθόλου. Τώρα μπορεί να το πάρει κάποιος και να πει
τι βλακίες έλεγες, Ράγγελε, πήγα και πήρα MX5, ξέρω εγώ, και είναι μάπα το καρπούζι. Είναι στα γούστα του καθενός. Αυτό θέλω να σας πω, ότι για εμένα είναι πολύ ωραίο αυτό το αυτοκίνητο. Για κάποιον άλλο μπορεί να μην του βγάλει τα γούστα που θέλει, έτσι. Απλά θέλω να σας πω ότι μην έχουμε και τρελές προσδοκίες από ένα αυτοκίνητο με 110 ή 130 άλογα, ατμοσφαιρικό τώρα κτλ. Το μεγάλο ατού που έχει αυτό το αμάξι είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, το πιάνεις στη ζάντα, έτσι, με το δάχτυλό σου και το σμπρώχνεις και τσουλάει το αυτοκίνητο. Θα σου το ανεβάσω και TikTok να το δείτε. Οπότε όσοι δεν έχετε follow στο TikTok, ξέρετε, μπαίνετε, TikTok, Alone Rider, βρίσκετε και βλέπετε και τα TikTok. Διαλέξτε λοιπόν εσείς, με βάση αυτά που ακούσατε, τι σας ταιριάζει καλύτερα, γράψτε μου από κάτω αν έχετε κάποιες απορίες ή αν υπάρχει κάτι άλλο που έχω ξεχάσει εγώ να πω και θέλετε να ρωτήσετε, να σας πω μια γνώμη πάνω σε αυτό, μιας και είμαι κάτοχος. Ένα καμπανάκι να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο, ένα follow στο Instagram link κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.